Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον τρελό κόσμο. Πετειακά θα αρχίσω σήμερα. Πριν δύο μέρες ήταν τα γενέθλια του Νόαμ Τσόμσκι. Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι Αμερικανός διανοητής, επιστήμονας πολύ γνωστός και για τις εναλλακτικές απόψεις όσον αφορά τις απόψεις επίσημες της αμερικανικής κυβέρνησης. Το μότο που του αφιερώσανε ήταν αυτό που λέει «αλληλεγγύη κάνει τους ανθρώπους δύσκολα να ελεγχθούν». Ο Νόαμ Τσόμσκι συμπλήρωσε το Σάββατο τα 95 του χρόνια. Του ευχόμαστε κι εμείς να είναι πάντα ακμαίος και πάντα δημιουργικός και πάντα αντιστασιακός, με την έννοια που δίνουμε στις πολιτικές που καλεί να εφαρμοστούν. Άλλο ένα επαιτειακό θα ήθελα να θυμίσω, ότι σαν σήμερα, σε 9 Οκτωβρίου 1940, στο Λίβερπουλ της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι, το μεγάλιστο τονίζω, πιθανώς κατά τη διάρκεια μιας γερμανικής αεροπορικής επιδρομής, γεννήθηκε ο Τζον Ουίνστον Λένον. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο σπουδαίο αυτόν Άγγλο μουσικό, που ως ηγετική μορφή του κινήματος, υπήρξε μια από τις ηγετικές μορφές του κινήματος εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Η μουσική του επηρέασε πολλούς δημιουργούς και θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς και πολυδιασκευασμένους τραγουδοποιούς. Ήταν μέλος φυσικά του σπουδαίου συγκροτήματος των Beatles, που άφησε εποχή τη δεκαετία του 60 και του 70. Τα τραγούδια του αποτέλεσαν αφορμή για δημιουργία μιας παγκόσμιας κίνησης εκδήλωσης θαυμασμού που ονομάστηκε Beatlemania. Δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια του ήταν το Imagine καθώς και το Give Peace a Chance. Δολοφονήθηκε όμως από κάποιον που θεωρήθηκε ο παδός του στις 8 Δεκεμβρίου 1980. Για τον Τζον Λένον έχω να θυμίσω ότι είχε ειδικό φάκελο η CIA και κάποιοι είχαν ζητήσει να απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δολοφονήθηκε όμως στη Νέα Υόρκη. Σαν ένα μικρό δείγμα τιμής θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι του Τζον Λένον, όχι τόσο γνωστό όσο το Imagine, αλλά εξίσου σπουδαίο και ιδιαίτερα τα λόγια του είναι σημαντικά. Καθώς θα παίζει το τραγούδι θα δούμε και μια αφήγηση με εικόνες από τη ζωή του. Πρόκειται για το τραγούδι Working Class Hero, ο ήρωας της εργατικής τάξης. Πάμε, Ανέστη. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career.
When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Αυτός ήταν ο Τζον Λένον, ο αξέχαστος, για μια ορισμένη ηλικία παραμένει αθάνατος. Η μουσική του μας τον θυμίζει και μας δίνει ελπίδα. Give peace a chance, όπως έχει πει. Προχθές στην εκπομπή είχα ένα σύντομο αφιέρωμα στον Νέλσον Μαντέλα. Σήμερα κάθισα και ασχολήθηκα περισσότερο για την προσωπικότητα αυτή του μοναδικού ηγέτη, ο οποίος έχει εμπνεύσει όχι μόνο πολιτικούς, αλλά και πάρα πολλούς μουσικούς. Θα ασχοληθούμε και σε αυτό σε λίγο. Εκείνο όμως που λίγοι ξέρουν είναι ότι μέχρι το 2008 ο Μαντέλα θεωρείται τρομοκράτης ακόμα και από τα επίσημα αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλο που ήδη είχε πάει, είχε επισκεφτεί. Εδώ βλέπουμε στην πλατεία του Johannesburg, που υπάρχει μια ή του Cape Town, με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι ακριβώς, υπάρχει ένα άγαλμα το οποίο βέβαια είναι πλημμυρισμένο τώρα από λουλούδια, από ανθρώπους που πάνε όπως και έξω από το σπίτι του και ανάβουν κεράκια, καντήλια και αφήνουν λουλούδια. Το παράδοξο είναι ότι εκτός από τους μαύρους που έχουν ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση που δημιούργησε ο Μαντέλα ως πρώτος μαύρος εκλεγμένος πρόεδρος σε μια χώρα που η απεικιοκρατία είχε μετατραπεί σε αυστηρό ρατσιστή. Να κάνουμε πάλι το παραλληλισμό του Ισραήλ, με αφορμή την απόφαση του Νετανιάχου ότι για λόγους οικονομίας δεν πάει να παραστεί στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα. Είναι μέγιστη υποκρισία αυτή, γιατί το Ισραηλινό κράτος είναι ρατσιστικό απέναντι στους Παλαιστίνιους. Κλείνει η παρέθεση. Θα ήθελα τώρα να δούμε ένα πρώτο αφιέρωμα για το Μαντέλα, πώς είναι οι κάτοικοι της περιοχής, πώς υποδέχτηκαν την είδηση του θανάτου του, οι κάτοικοι της περιοχής, της πατρίδας, της ιδιαίτερης πατρίδας του Μαντέλα. Να δούμε το βιντεάκι. Prayers on a hilltop. Here in the deeply traditional heartland where Nelson Mandela was raised. Εκεί μεγάλωσε λοιπόν ο Νέλσον Μαντέλα, σε αυτές οι γειτονιές, στις φτωχογειτονιές,
παρόλο που ήταν βασιλικής προέλευσης. Εδώ είναι ένας τοπικός ηγέτης, ας πούμε, της παρικίας αυτής, που μαζί με τους συμπολίτες του Μαντέλα προσεύχονται για την ανάπαυση της ψυχής του γείτονά τους. Του γείτονά τους που έγινε ηγέτης, τους απελευθέρωσε, αλλά βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για το τι ακριβώς έκανε. Prayers on a hilltop. Here in the deeply traditional heartland where Nelson Mandela was raised, elderly men and women gather before us. Ο σπουδαίος Βρετανός δημοσιογράφος Jonathan Cook, που από το 2001 βρίσκεται στην Μέση Ανατολή, γράφει στην ιστοσελίδα Information Clearing House ότι αφού αναγνωρίσουμε την τα τεράστια επιτεύγματα που έχει κάνει ο Μαντέλα μετά την κατάρρευση του ρατσιστικού καθεστώτος του Apartheid, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Μαντέλα που πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, όχι ένα μεγάλο μέρος της ζωής, 25 χρόνια, γιατί η ζωή τον αντάμυψε και έφυγε σε προχωρημένη ηλικία, και είχε χαρακτηριστεί τρομοκράτης από πάρα πολλούς, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, τον χαρακτήριζε τρομοκράτη στις δηλώσεις του, καθώς και οι πολύ συμπαθείς για κάποιους νεοφιλελεύθερους πρωθυπουργός επί χρόνια της Βρετανίας, Μάργαρετ Θάτσερ. Κατά την άποψη του Κουκ, λοιπόν, ο Μαντέλα υπέστη μια διπλή τραγωδία στα χρόνια μετά την απελευθέρωσή του. Ενώ προβλήθηκε η εικόνα του ανέμαχτου επαναστάτη, δεν έπαυσε να ευνοεί την καπιταλιστική μεταμόρφωση της χώρας του. Να δούμε τώρα ένα άλλο βίντεο με τις δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Μπαν Κι Μουν, όταν έλεγε ότι θα γιορτάσουμε την ημέρα του Μαντέλα. Να ακούσουμε τι λέει ο Μπαν Κι Μουν. Nelson Mandela has been a lawyer and a freedom fighter, a political prisoner, peacemaker and president, a healer of nations and a mentor to generations of leaders and people. Ο Μπαν Κι Μουν, λοιπόν, που λέει ότι συνάντησε αυτή την τεράστια ηγετική μορφή, παγκόσμια μορφή, κατά τη διάρκεια της θητείας του και το θεωρεί μεγάλη τιμή, είχε ορίσει η μέρα Μαντέλα από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών για να τιμηθεί αυτός ο ηγέτης όταν ακόμα ήταν στη ζωή, εδώ το βλέπουμε στα νεανικά του χρόνια, και είπε ότι καλό θα ήταν να ακολουθήσουν όλοι το παράδειγμα αυτής της μορφής, της ηγετικής μορφής. Αλλά ενώ μιλάμε για τον Μαντέλα, θα ήθελα να αναφερθούμε σε έναν άλλον νοτιοαφρικανό ηγέτη, για τον οποίο δεν έχουμε πολλά ακούσει και δεν τον έχουμε τιμήσει όσο πρέπει. Μιλάω για τον Στίβεν Μπίκο. Μια από αυτές τις ημέρες, μια και αυτές τις ημέρες επικρατεί θλίψη για το θάνατο του Νέλσον Μαντέλα, θα σας θυμίσουμε, λοιπόν, έναν άλλο όχι και τόσο γνωστό αγωνιστή εναντίον του Apartheid στη Νότιο Αφρική. Ο Στίβεν Μπίκο είχε γεννηθεί στις 18 Δεκεμβρίου του 1946. Βρήκε τραγικό θάνατο στις 12 Σεπτεμβρίου του 1977,
και δεν είχε προλάβει να χαρεί την ελευθερία και να δει τον Μαντέλα να αναλαμβάνει καθήκοντα του μαύρου προέδρου σε μια χώρα όπου κυριαρχούσε το μισητό καθεστώς εναντίον της μαύρης πλειοψηφίας του πληθυσμού. Ο Στίβ Μπίκο ήταν και αυτός εναντίον της βίας και όμως βρήκε το θάνατο από βασανιστήρια σε αστυνομικό τμήμα της Πρετόρια. Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1977. Θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα έλεγα. Είναι από μια συναυλία που είχε δώσει το 1987 ο Πίτερ Γκάμπριελ. Ένα τραγούδι που είχε συνθέσει για τον Στίβ Μπίκο. Το ακούσουμε ανεστή. This song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. Kill the merchant, the man.
Βρισκόμαστε στο 1987 όταν είχε γίνει αυτή η συναυλία και είχε ακουστεί το τραγούδι του Peter Gabriel για τον Steven Biko, πριν ακόμα δηλαδή 3 χρόνια πριν ελευθερωθεί από τη φυλακή ο Nelson Mandela και 10 χρόνια μετά τον θάνατο από βασανιστήρια σε αστυνομικό τμήμα της Νότιας Αφρικής του Steven Biko. Σήμερα ξεκινάει μια εβδομάδα θλίψης και τιμής στη Νότια Αφρική με τη συνεδρίαση που θα γίνει στο Κοινοβούλιο, ενώ χτες και θα αρχίσουν οι προετοιμασίες για την επίσημη κηδεία που θα γίνει κρατική δαπάνη βέβαια στις 15 Δεκεμβρίου. Περίπου 70 ηγέτες από όλο τον κόσμο αναμένεται να παρακολουθήσουν την κηδεία του Nelson Mandela, ενώ χτες συμμετείχαν περίπου, δεν μπορούν να υπολογίσουν, εκατομμύρια στην ημέρα της προσευχής. Είδαμε πώς προσευχήθηκαν στη γειτονιά του Nelson Mandela για τον πρώτο μαύρο πρόεδρο της Νότιας Αφρικής. Στην ειδική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου δεν ξέρουμε αν θα πάρει μέρος η πρώην γυναίκα του Μαντέλα, η Γουίνι Μαντικίζελα Μαντέλα, ούτε ο εγγονός του, που παρόλο που είναι μέλη του Κοινοβουλίου, του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, του κόμματος, δεν ξέρουμε αν θα παραστούν για τους λόγους ότι ο Μαντέλα στα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε με την χείρα του ηγέτη τη Σαμόρα Μασέλ και έχοντας χωρίσει από τη Γουίνι, και με τον εγγονό του είχαν φτάσει στα δικαστήρια για κληρονομικούς λόγους. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Nelson Mandela και στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από αυτόν. Πριν αναλάβει πρόεδρος στη Νότια Αφρική, με ένα άλλο τραγούδι από ένα άλλο συγκρότημα, βρετανικό επίσης, του Simple Minds, Mandela Day, η ημέρα του Μαντέλα. Να το ακούσουμε και να το δούμε. Thank you.
Ή θα ενδιαφερθούν τι γίνεται με την Ελλάδα. Λοιπόν, διαβάζω στην Deutsche Welle ότι εδώ και 10 χρόνια οι Γερμανοί βουλευτές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην υπογραφή της συνθήκης του ΙΕ εναντίον της διαφθοράς. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες φιλοδοξούν ωστόσο τώρα να γυρίσουν σελίδα. Επί 10 χρόνια οι Γερμανοί βουλευτές δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά καταρχήν τους ίδιους, όχι βέβαια διότι επιθυμούν τη δωροδοκία, λέει η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών Κριστίνε Λάμπρεχτ, και εξηγεί: θα πρέπει στο μέλλον να είναι δυνατή μια συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τα συνδικάτα ή με συνδέσμους επιχειρηματιών. Και στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να πιούμε ένα καφέ ή να γευματίσουμε από κοινού με αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, αν στο καφέ συνοδεύεται και με φακελάκι, τι να κάνει ο βουλευτής με τις πληροφορίες που λαμβάνει, είναι διαφορετική υπόθεση. Από το 1994 η δωροδοκία βουλευτών θεωρείται ποινικό αδίκημα στη Γερμανία. Αλλά ας σημειωθεί ότι τα τελευταία 20 χρόνια μόλις ένας βουλευτής του Γερμανικού Κοινοβουλίου καταδικάστηκε για δωροδοκία. Κάτι αντίστοιχο όμως είχε καταδικαστεί και ο προηγούμενος πρόεδρος της Γερμανίας, γιατί θεωρήθηκε δωροδοκία ότι του πληρώσαν το ξενοδοχείο να πάει σε μια εκδήλωση. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Γκίντερ Γκρίξ, τάσεται σαφώς υπέρ μιας νέας ρύθμισης. Θεωρεί ωστόσο ότι και στο μέλλον ένας βουλευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει στην εκλογική του περιφέρεια κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα οικονομική βοήθεια από επιχειρήσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Και θα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που αυτόν τον καιρό απασχολεί όλα τα μέσα. Είναι η χρωματιστή επανάσταση που έχει ξεκινήσει στην Ουκρανία. Θα σας πω τώρα μια άποψη που αλίευσα πάλι από το διαδίκτυο, ένα άρθρο του Paul Greg Roberts στο Information Clearing House. Αυτός υποστηρίζει ότι η τιμένη από τους Ταλεμπάν η Ουάσιγκτον αποφασίζει να τα βάλει με τη Ρωσία και την Κίνα. Με την Κίνα είδαμε με ποιο τρόπο τα βάζει. Έχει βάλει την Νότια Κορέα, έχει βάλει την Ιαπωνία και την Κίνα να αντιμετωπίζουν τον εναέριο χώρο, τον αμφισβητούμενο της Κίνας. Τώρα έχει πάει στην Ουκρανία και ο Paul Greg Roberts υποστηρίζει ότι τις τελευταίες μέρες οι οργανωμένες διαδηλώσεις στην Ουκρανία είναι σημαντικές γιατί δεν έχει σημειωθεί αστυνομική βία. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν οι διαδηλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ταϊλάνδη, στην Ελλάδα και την Ισπανία. Οι ειρηνικοί διαδηλωτές δεν τους αντιμετωπίζει η αστυνομία της Ουκρανίας με δακρυγόνα, ούτε με άλλα μέσα, με χημικά, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν το έχουμε δει στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τον Μπαχρέιν, και οι Ουκρανοί διαδηλωτές έχουν περιβληθεί από μια αστυνομική προστασία. Οι διαδηλώσεις τώρα φυσικά γίνονται γιατί οι φιλοευρωπαίοι Ουκρανοί και κυρίως της αντιπολίτευσης βέβαια που συγκεντρώθηκαν και χτες στο κέντρο του Κιέβου για να ζητήσουν την αποχώρηση του Προέδρου Γιανούκοβιτς από την εξουσία κρατώντας ουκρανικές και ευρωπαϊκές σημαίες τους υπολογίζουν 250 με 300 χιλιάδες οι οργανωτές, ενώ η αστυνομία λέει ότι δεν ξεπερνούσαν τους 60.000. Κάπου η αλήθεια βρίσκεται στο μέσο, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ. Με τις εδώ διαδηλώσεις, δηλαδή, οι διαδηλωτές λένε 100, η αστυνομία λέει 20, άντε να είναι 50, έτσι δεν είναι, 50-60. Η ουκρανική αντιπολίτευση έχει βγει στους δρόμους από την περασμένη εβδομάδα, αντιδρώντας την απόφαση του πρόεδρου της χώρας, Βικτόρ Γιανουκόβιτς, να μην υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον κατηγορούν ότι την απόφαση πήρε μετά από συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν,
με θέμα τη στρατηγική σύμπραξη της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Τον κατηγορούν ευθέως ότι θέλει να ρίξει τη χώρα στην αγκαλιά της Μόσχας. Να δούμε και ένα βίντεο σε μια συμβολική κίνηση προς τη Μόσχα. 30 διαδηλωτές γκρέμισαν και έσπασαν το άγαλμα του Λένιν που βρίσκεται στο κέντρο του Κιέβου και χρησιμεύε ως σημείο αναφοράς των εγχώριων κομμουνιστών. Εδώ βλέπουμε τη στιγμή που πέφτει το άγαλμα. Δύο βουλευτές του Εθνικιστικού Κόμματος Βόμποντα, που θα πει Ελευθερία, ήταν παρόντες στη σκηνή, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο οποίος είδε τους διαδηλωτές να δένουν ένα σκηνή γύρω από το λαιμό του αγάλματος, το οποίο είχε 3,5 μέτρα ύψος, και να το τραβούν μέχρι να πέσει στο έδαφος. Ο βουλευτής αντιπολίτευσης Τσβεντσένκο διαβεβαίωσε ότι η ευθύνη για την ενέργεια αυτή ανήκει σε μια μεμονωμένη ομάδα διαδηλωτών και ότι δεν τη χάνει της έγκρισης του συνόλου του κινήματος. Από τις Βρυξέλλες ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο, συμφώνησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, για την πραγματοποίηση την ερχόμενη εβδομάδα αποστολής συμφιλίωσης της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάθριν Άστον, στο Κίεβο. Αντικείμενο της επίσκεψης της κυρίας Άστον συζητήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, στην οποία ο κύριος Μπαρόζο επέμεινε ότι υπάρχει ανάγκη να εξευρεθεί πολιτική λύση στην ένταση που υπάρχει στην Ουκρανία με την έναξη διαλόγου με την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να γυρίσουμε στην δήλωση, στο άρθρο του Greg Roberts, ο Greg Roberts υποστηρίζει ότι αυτονόητο είναι ότι η Ουκρανία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας με τη Ρωσία και λόγω της εγκύτητας, της γλώσσας και όλων αυτών των παραγόντων που καθιστούν μια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία να μπορεί να συνεργαστεί με την πρώην, ας πούμε, μητέρα πατρίδα. Αν και η Ρωσία βέβαια είναι τελείως διαφορετικό κράτος με άλλα συμφέροντα, παρά με την Ευρώπη. Δηλαδή η Ουκρανία βρίσκεται πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά standards που συνηθίζουμε να λέμε. Ωστόσο βέβαια άλλη είναι η άποψη των ΗΠΑ, αυτού του διεθνούς ταραξία, και δεν ξέρουμε αν αυτή η χρωματιστή επανάσταση, έτσι, αυτές οι απανωτές διαδηλώσεις στην Ουκρανία δημιουργήσουν κάποιες άλλες μορφής σκηνικά. Τώρα θα πάμε, μια και βρισκόμαστε σε εκείνη την περιοχή, σε ένα δημοσίευμα που το βρήκα στο προχθεσινό φύλλο της Ρωσία σήμερα. Η Ρωσία σήμερα είναι η ελληνική μετάφραση της ιστοσελίδας Ρωσία πέρα από τα πρωτοσέλιδα και αναφέρεται στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έβγαλε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η συμφωνία που καλύπτει τις προμήθειες όπλων στην Ελλάδα, τις προμήθειες ρωσικών όπλων και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα τα χειρίζεται μέχρι την υποστήριξη του εξοπλισμού μετά την λήξη της εγγύησης. Αυτή τη συμφωνία υπέγραψαν ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Αβραμόπουλος και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέη Σοϊγκού. Επί της ουσίας πρόκειται για τη θέσπιση νέων κανόνων βάσει των οποίων θα πωλούνται όπλα και άλλα τεχνικά μέσα στην Ελλάδα. Η Υπουργή έχει μάλιστα και φωτογραφία το δημοσίευμα, τη γνωστή φωτογραφία βέβαια, αλλά ήταν πρωτοσέλιδο το δημοσίευμα και αυτό παίζει ρόλο. Οι υπουργοί δεν αποκάλυψαν δημοσίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, έγινε όμως γνωστό ότι αυτή η συμφωνία καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο από τις προμήθειες όπλων στην Ελλάδα και την εκπαίδευση προσωπικού που θα τα χειρίζεται μέχρι την υποστήριξη του εξοπλισμού μετά τη λήξη της εγγύησής του. Ο Υφυπουργός Άμυνας Ανατόλη Αντώνοφ, ο Ρώσος φυσικά, ανέφερε στον ανταποκριτή του Ρωσίσκαγια Γκαζέτα ότι το έγγραφο αυτό είδε όλα τα υφιστάμενα εμπόδια στη στρατιωτικοτεχνική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης προσάρμοσε στη σημερινή πραγματικότητα τη ρυθμιστική και νομική
βάση της συνεργασίας που προϋπήρχε από το 1994 αλλά έμενε ανενεργή. Έχουμε εκατοντάδες, να πω, μην πω χιλιάδες ρωσικά συστήματα, όπως εκείνα τα περίφημα αμφίβια σκάφη, τα οποία μένουν σε αχρηστία. Η νέα συμφωνία όμως δεν ακυρώνει την προηγούμενη, αλλά τη συμπληρώνει. Οι Έλληνες γνωρίζουν καλά και εκτιμούν σε υψηλό βαθμό, υποστηρίζει το δημοσίευμα, την αξιοπιστία και τα πολεμικά χαρακτηριστικά των ρωσικών ναυτικών εξοπλισμών. Πριν από μερικά χρόνια, τα ρωσικά αποβατικά σκάφη με φουσκωτό στρώμα τύπου Zubru, hovercraft, προστέθηκαν στο πλωστάσιο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Τα σκάφη αυτά, τα οποία είναι ικανά να αναπτύξουν ταχύτητα έως 60 μίλια την ώρα, είναι ιδανικά για την προστασία των πολυάριθμων ελληνικών νησιών. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω δει ποτέ αυτά τα σκάφη σε άσκηση, μόνο σε φωτογραφίες. Καθένα από αυτά τα σκάφη μπορεί να μεταφέρει 3 άρματα μάχης, είτε 10 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με 140 στρατιώτες αποβατικής δύναμης. Ή σε τελική ανάλυση απλώς να μεταφέρουν ταχύτατα ένα ολόκληρο τάγμα με τον πλήρη εξοπλισμό του. Το γεγονός αυτό και μόνο εξηγεί γιατί οι Έλληνες ενδιαφέρονται να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο δυναμικό του στόλου τους τα πλοία αυτά. Υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Δεν ξέρω κατά πόσον οι Έλληνες το συμμερίζονται βέβαια. Μια και η Ελλάδα διαθέτει περίπου 2.000 νησιά και περισσότερα από τα μισά από αυτά κατοικούνται. Όπως γράφει όμως το ιστοσελίδα Ρωσία τώρα, αν θυμηθούμε και την κρίση των ημείων, για τον Έλληνα μια ξένη σημαία σε ένα μοναχικό βράχο στη θάλασσα αποτελεί εφιάλτη. Σε κάποιο βαθμό τα ρωσικά Zubru μπορούν να βοηθήσουν ώστε αυτοί οι εφιάλτες να μην γίνουν πραγματικότητα. Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ, συνεχίζει το δημοσίευμα, που αγοράζει ρωσικά αμυντικά συστήματα. Και όχι μόνο για το πολεμικό ναυτικό, με τη βοήθεια της Ρωσίας η Ελλάδα δημιούργησε σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή το καλύτερο δίκτυο αντιεροπορικής άμυνας στη Μεσόγειο. Τα αντιεροπορικά συστήματα όσα AKM, TOR και Mi-1 σε συνδυασμό με την εξαγωγή έκδοση του S-300 κλείδωσαν το αρχιπέλαγος από αεροπορικές επιθέσεις προερχόμενες από μεγάλα ύψη και αποστάσεις. Και τώρα η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να ανανεώσει ή να εξυγχρονίσει το σύστημα της αντιεροπορικής της άμυνας. Ενώ γενικότερα οι ρωσο-ελληνικές σχέσεις στον αμυντικό τομέα μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ όσον αφορά την καθιέρωση μιας αληθινά εταιρικής σχέσης. Αυτά υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Ελπίζω να τηρηθούν οι συμφωνίες. Αυτή η ιστορία με τη μονοπλευρή. Η στρατιωτική μας ισχύς να βασίζεται μόνο στο ΝΑΤΟ μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές, και γιατί να με το κρύψουμε άλλωστε, τις εποχές της εισβολής στην Κύπρο, όπου ελληνικά αεροσκάφη βρέθηκαν παραπλανημένα από τους πομπούς του ΝΑΤΟ να έχουν φτάσει στο Ισραήλ αντί να πετάνε πάνω από την Κύπρο. Με αυτά τα δυσάρεστα, τις αναμνήσεις, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Ανέστη Κόνιαλη και τον Νίκο τον Σακά που υποστήριξαν όπως κάθε μέρα την εκπομπή, και να τα πούμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.